Άνοιξε χτες για πρώτη φορά τις πύλες της στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης η έκθεση με τίτλο «Κρήτη, αναδυόμενες πόλεις, άπτερα, ελεύθερνα, γνωσός». Τρεις αρχές, πόλεις ζωντανεύουν. Άπτερα, ελεύθερνα, γνωσός. Τρεις από τις 100 πόλεις του Ομήρου, πρωταγωνιστικές, μεγάλες, σπουδαίες, οι οποίες έρχονται από τη γενέθλια γη, από την Κρήτη, για να δοθούν στο κοινό της Ελλάδος και φυσικά και στους ξένους επισκέπτες. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν ανυπολόγιστης αξίας αρχαιολογικά ευρήματα, ανάμεσά τους και αυτά που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στο θρησκευτικό κέντρο που βρέθηκε νότιο-δυτικά του μεγάλου ανακτόρου της Κνωσού και ανασκάφθηκε από την αρχαιολόγο Αθανασία Κάντα και την ομάδα της. Πιστεύω απόλυτα ότι μπορεί η έκθεση αυτή να μεταφερθεί και στο εξωτερικό, ούτως ώστε να αποτελέσει μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για τον πολιτισμό της Κρήτης. Όλοι μαζί δουλεύουμε για την ανάδειξη όλων των αρχαιολογικών χώρων του νησιού μας. Η Λησμονιά και η Λήθη είναι ληστές της μνήμης και εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι να αναδείξουμε όλο αυτό το φάσμα της ζωής με έναν διαφορετικό τρόπο. Η έκθεση περιλαμβάνει 500 περίπου αρχαιότητες από παλαιές και νέες ανασκαφές, ευρήματα κάθε είδους που χρονολογούνται από τα νεοελληνικά έως και τα βυζαντινά χρόνια και τα οποία στην πλειοψηφία τους αποκαλύπτονται για πρώτη φορά στα μάτια των επισκεπτών. Είναι μια θαυμάσια έκθεση η οποία μας δίνει την ευκαιρία να δούμε τρεις αναδυόμενες πόλεις και να περιηγηθούμε στο παρελθόν, στο απότατο, με το βλέμμα μας στο μέλλον. Η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 30 Απριλίου 2019.